Ωστόσο, προτείνω να πάμε λίγο στην Ναυπακτία, στο Δήμο Ναυπακτίας. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Γκίζα, ο οποίος είναι δήμαρχος της περιοχής. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη και σε εσάς, κύριε Παγιανόπουλε. Το μήνυμα το οποίο στέλνει Κρήτη στο μέτωπο του τουρισμού, από το κομμάτι του τουρισμού, είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας και επανάκαμψης σε σύγκριση και με το 19. Εκεί στην περιοχή σας οι πληρότητες κυμαίνονται σε τι ποσοστό? Για να είμαστε ειλικρινείς, η Κρήτη είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού και νομίζω ότι πάντοτε θα συμβαίνει αυτό. Και όλα τα θετικά μηνύματα από εκεί θα ξεκινήσουν και ξεκινούν. Και είναι πολύ αισιόδοξο. Αλλά και εδώ ο τόπος πατάει γερά στα πόδια του. Είναι πολύ καλά τα μηνύματα. Ήδη από τις αρχές της άνοιξης φάνηκε αυτό. Με πληρότητες που άνοιξαν και το 100%. Σήμερα είμαστε περίπου στο 90%. Τίνει να ανέβει και παραπάνω. Και φυσικά μέσα Ιουλίου με μέσα Αυγούστου και τέλος Αυγούστου εκεί θα είναι το μεγάλο πικ που αναμένεται με προσέλευση μεγάλου αριθμού επισκεπτών. Ξέρετε, Δήμαρχε, έχετε κάποια σημεία τα οποία αξίζουν την αναφορά μας, όπως είναι το Ενετικό Λιμάνι και το Κάστρο, η Ορεινή Ναυπακτία, ο ποταμός Εύβοινος και η Εύβοινολίμνη, και νομίζω προτάσετε και τον θεματικό τουρισμό. Δηλαδή κάποιος μπορεί να βρεθεί στην περιοχή σας 12 μήνες το χρόνο. Έτσι είναι, η Ναυπακτία προσφέρεται. Καταρχήν είναι σε κεντρικό γεωγραφικά σημείο και προσφέρεται για ολόκληρο τον χρόνο, διότι έχει ένα μοναδικό θαλάσσιο μέτωπο. Όπως είπατε προηγουμένως, η πόλη της Ναυπάκτου είναι πάνω στη θάλασσα με μια καστροπολιτεία. Το κάστρο της Ναυπάκτου προκύνεται από τη θάλασσα με πρώτη ζώνη το Ενετικό Λιμάνι, στο οποίο βρισκόμαστε, μέχρι και το τελευταίο που εορτάζει σήμερα τον προφήτη Ηλία, την Ακρόπολη του κάστρου. Τις παραλίες ένθεν και έθεν της πόλης, τα στενά σοκάκια μέσα σε αυτή και φυσικά το κάστρο του Αντιρίου, τη Βαράσοβα, όπως είπαμε προηγουμένως, η οποία αναδεικνύεται σε μοναδικό αναρχητικό πεδίο με πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται. Ήδη είναι εγκατεστημένος ο εργολάβος και κατασκευάζεται το πεδίο αυτό και το οποίο έχει ολυμπιακές προθέσεις. Και όχι μόνο, είναι πίστα θαλάσσιων σπορ, ο κόλπος της Ναυπάκτου για kite το Σεπτέμβριο του με το πανεπιστήμιο kite surf, ποδηλατικές διαδρομές, πεζοπορικές διαδρομές και πολλές άλλες δραστηριότητες, από χαλαρές απολαύσεις μέχρι και έντονες συγκινήσεις. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για τον εσωτερικό τουρισμό και κατά πόσο αυτό το κομμάτι μπορεί να αποδειχθεί αξιοποιήσιμο. Και το αναφέρω λόγω των ανατιμήσεων και της ακρίβειας στα καύσιμα. Στην περιοχή σας παρατηρείτε τόνωση, αύξηση, μείωση? Εσείς θα μας πείτε, από την συγκεκριμένη κατηγορία τουριστών, από Έλληνες που επιθυμούν να βρεθούν στην περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι έχει αυξηθεί κατά μεγάλο μέρος, σε μεγάλο ποσοστό η τουριστική κίνηση και κυρίως η εγχώρια τουριστική κίνηση. Βέβαια η περιοχή έχει και επισκέπτες και μόνιμους από την Αμερική και από άλλα μέρη. Αλλά ο εγχώριος επισκέπτης είναι το κύριος επισκέπτης της περιοχής μας. Και φυσικά αυτό δεν ανταποκρίνεται και δεν ταιριάζει απόλυτα με την κατανάλωση. Αυτό που άκουσα και προηγουμένως από κάποιον κύριο είναι αλήθεια. Ότι ο κόσμος είναι πολύ σε πολύ δύσκολη κατάσταση και θέση. Πληρώνονται τα ξενοδοχεία, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει ανάλογη ανταπόκριση στα εστιατόρια και γενικά στην κατανάλωση. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Διότι υπάρχει μεγάλο στένεμα οικονομικό, τα καύσιμα έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά ύψη. Φυσικά εδώ ευνοείται η Ναύπακτος, γιατί είναι κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα και χωρίς τη δαπάνη του πλοίου ή οποιαδήποτε άλλη έτσι μεγάλη δαπάνη μπορεί εύκολα και με ασφάλεια να την προσεγγίσει κανείς από την Αθήνα, από την Πάτρα, από τα Γιάννενα, από το Αγρίνιο και από άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Μάλιστα. Και αυτό τη βοηθάει ιδίως αυτή την εποχή. Μήνυμα αισιοδοξίας λοιπόν. Και από την περιοχή σας, εδώ προς τους κριτικούς, το μήνυμά σας ποιο είναι, Δήμαρχε? Το μήνυμά μας είναι ότι η Ελλάδα είναι παθή, αξίζει να την επισκεφτεί κανείς. Η Κρήτη είναι πραγματικά ένας παράδεισος, προσωπικά την αγαπώ πάρα πολύ και έχω έρθει πολλές φορές. Η Ναυπακτία προσφέρεται για πολλές και διάφορες απολαύσεις και επιδράσεις και επισκέψεις. Εύχομαι οι μήνες που θα ακολουθήσουν να είναι τέτοιοι ώστε να απολαύσουμε τον τόπο μας. Ένα τόπο μοναδικό, απαλλαγμένο από τις δύσκολες συνθήκες. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτή είναι η ελπίδα και η αισιοδοξία που έχω μέσα μου ως άνθρωπος. Τους χαιρετισμούς μας, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.